Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Άλλη μία εβδομάδα ολοκληρώθηκε στο Survivor All Star, με αποκορύφωμα του Συμβούλιου του Νησιού, όπου ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τον παίκτη που δεν τα καταφέρει ανάμεσα στους 4 υποψήφιους και αποχώρησε από τον Άγιο Δομήνικο. Ο λόγος γίνεται για τον Κρίστα Μούλη, ο οποίος μπορεί να μπήκε πολύ πρόσφατα στο reality επιβίωσης, αλλά τελικά μετά από ένα μήνα δεν άντεξε, και η τρίτη του υποψηφιότητα προς αποχώρηση ήταν και η Φαρμακερή, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος άλλωστε ήταν πολύ κοντά στο να αποχωρήσει και την προηγούμενη εβδομάδα, επικρατώντας στα σημεία του σώζοντα παλέστρου χάρου. Αυτή την φορά όμως τίποτα φαίνεται πως δεν τον έσωζε, με τις πληροφορίες να επιβεβαιώνονται, και τον Κρις που ήταν το μεγάλο φαβορί για αποχώρηση μαζί με την Μελίνα αυτή την εβδομάδα, να απομακρύνεται εν τέλει από την τηλεοπτική ψήφο. Βάσει πληροφοριών, εντύπωση προκάλεσε με βάση τα αποτελέσματα που διέρευσαν, και αυτό δεν αφορά τόσο τον Κρις και το μικρότερο ποσοστό που πήρε, όσο τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι υπόλοιποι παίκτες, ιδίως ο παίκτης που βρέθηκε στην κορυφή των θετικών ψήφων. Η πρώτη που κυριάρχησε στην αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, ήταν η Μελίνα Μέταξα, που κέρδισε το 54% των ψήφων, σύμφωνα με πληροφορίες, δείχνοντας μετά τον τραυματισμό της και τη συμπεριφορά της ομάδας των μαχητών εναντίον της, να αποκτά μια δική της δυναμική. Κατόπιν ακολούθησε ο Γιώργος Ασημακόπουλος με 26%, ενώ εντύπωση προκαλεί ο Σπύρος Μαρτίκας με το 15%, καθώς φάνηκε πως δεν είχε ιδιαίτερη εκτίμηση από τον κόσμο, κάτι που τον καθιστά σε επικίνδυνη θέση για το μέλλον, με τον Κρις να έρχεται τελευταίος με διαφορά, συγκεντρώνοντας μόλις το 5% των ψήφων. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.